ή του ζωή. Είναι ένα πρόσωπο, θα έλεγα, σχετικά μοντέρνο. Είναι ένας νεωτερικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος της νεωτερικής εποχής. Δεν είναι παλιός τύπος. Και βέβαια δεν έχει αυτά τα βαρύδια που έχουν άλλοι διανοούμενοι της εποχής του που προέρχονται από το χώρο της εκκλησίας. Και αυτοί έχουν κάποια ένα βάθος σκέψης. Μερικές φορές είναι καλοί στοχαστές, είναι αξιόλογοι εκπρόσωποι της ελληνικής σκέψης της εποχής τους, αλλά αυτός έχει και μια ελευθεριότητα. Και πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει αυτή η πλευρά του Ρίγα. Στο επίπεδο όμως της συγκεκριμένης πολιτικής πράξης, νομίζω ότι ο Ρίγας διακρίνεται από μια ασάφεια. Δηλαδή, το σχέδιό του δεν είναι ένα σχέδιο μετρημένο, κομμένο σε κάποια οργανωτικά πρότυπα, σε κάποια οργανωτικά σχήματα. Έχει και μία ελευθεριότητα. Ο Ρήγας λοιπόν δεν προσβλέπει σε μία οργανωμένη επανάσταση. Προσβλέπει σε μία εξέγερση λαϊκή και υπερεθνική. Διότι πρώτον δεν γνωρίζει ποια είναι τα σχέδια του Ναπολέοντα ακριβώς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δουλέψει με μία μόνο εθνότητα της Βαλκανικής. Και αφετέρου οι εθνότητες της Βαλκανικής δεν έχουν ακόμη τη διάκριση που πήραν το 19ο αιώνα και μάλιστα μετά την Ελληνική Επανάσταση και τις συνακόλουθες επαναστάσεις ή εξεγέρσεις ή κινήματα ανεξαρτησίας των Βαλκανικών λαών. Και η ιδέα του χριστιανού ελληνικής κουλτούρας σε μεγάλο βαθμό υπηκόου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Βαλκανικής. Και στο βαθμό που αυτοί οι ελληνικοί πληθυσμοί δεν ήταν τυραννικοί πάνω στους γειτονικούς συγγενικούς πληθυσμούς, δεν υπήρχε τουλάχιστον εκείνη τη φάση ένα πρόβλημα ακόμη εθνικής αντιπαλότητας μέσα στα Βαλκάνια. Επομένως, ο Ρήγας πάλι σωστά, νομίζω, βλέπει ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια βαλκανική διάσταση η οποία εξανεμίστηκε στη συνέχεια και κυρίως μετά την Ελληνική Επανάσταση, ακόμη όμως αυτή η βαλκανική διάσταση έχει ένα νόημα. Βέβαια, αυτή η βαλκανική διάσταση, αντιθέτως προς ό,τι είπα για το πρόσωπο του Ρήγα, ότι είναι ένα πρόσωπο του νεωτερισμού, της νεωτερικότητας, αυτή η βαλκανική διάσταση είναι κάπως παλαιά, ανήκει στους προηγούμενους αιώνες. Το τέλος του 19ου αιώνα, με τα εθνικά φανερώματα που αρχίζουν να υπάρχουν μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ίσως αρχίζει και θαμπώνει και στην πράξη ίσως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για το Ρήγα να διαχειριστεί αυτή την βαλκανική ταυτότητα. Έπρεπε, θα βρισκόταν μπροστά σε δυσκολίες, οι οποίες βέβαια σήμερα μας φαίνονται καθαρότερα, αλλά στη δική του την συνείδηση ήταν κάπως υποτιμημένες. Αναμφισβήτητα, τα Βαλκάνια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τουρκία που περιλάμβανε τα Βαλκάνια, αναμφισβήτητα ήταν μέσα στα σχέδιά του και στη Δωδεκάφυλλη Χάρτα. Αλλά να υπενθυμίσω ότι τόσο η Δωδεκάφυλλη Χάρτα όσο και η πολιτική διοίκηση απευθύνεται στους απίκους των Μεσογείων νήσων. Δηλαδή, σε συνδυασμό με την αναπαράσταση την οποία κάνει μιας χαλκογραφίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα νομίσματα τα οποία εγκατασπείρει στη Δωδεκάφυλλη Χάρτα, με την αναβίωση αυτή των κειμένων των φιλολογικών, δηλαδή από τα αργοναυτικά του Απολωνίου του Ροδίου μέχρι τους κλασικούς, μέχρι ακόμη τον Όμηρο, και σε συνδυασμό με τη μυθολογία και την αναφορά προσώπων τα οποία καλύπτουν την διαχρονική πορεία του ελληνισμού, αλλά με μια παρατήρηση η οποία είναι ουσιώδης. Ενός ελληνισμού, για να μην θεωρηθεί ότι είναι ιμπεριαλιστής, σε πολλά συνέδρια ξένα έτσι θεωρήθηκε ο Ρήγας και είναι τεράστιο λάθος. Γράφει χάρτα της Ελλάδος και περιλαμβάνει βεβαίως το Λιβικό Πέλαγος. Αναρωτιέται κανείς
τι η Ελλάδα θα ήταν με την επανάσταση, με το όραμα του Ρίγα, η Ελλάδα πάνω από όλο τον κόσμο, από τα Βαλκάνια και το Λιβικό Πέλαγος και την Αίγυπτο, γιατί επίσης ένα λάθος πρέπει να αποκαταστήσουμε, ότι απευθύνεται σε Μαλτέζους, απευθύνεται σε Λίβιους, Αιθίωπες, Αιγύπτιους και όχι μόνο σε Βούλγαρους και Αλβανούς, τους οποίους βεβαίως περιλαμβάνει. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οραματιζότανε τι, την αποκατάσταση των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Δηλαδή ουσιαστικά οραματιζότανε, και αυτό ήταν το κύριο πραγματικό όραμά του, που δεν είναι ένα αποκοίημα της φαντασίας μας, προκύπτει μέσα από τη μελέτη του έργου του, τη συγκεκριμένη μελέτη του έργου του, αλλά και τη μία ανάγνωση πίσω από τις γραμμές. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει τι, να υποκαταστήσει την πολιτική διοίκηση του Σουλτάνου στις διαστάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως δηλαδή ήταν εξαπλωμένη η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τη Μικρά Ασία μέχρι κάτω το Λιβικό Πέλαγος στην Αίγυπτο κλπ, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ήθελε να περιλάβει αυτήν, ας την πούμε, αν στο όραμά του ήταν η κοινοπολιτεία, μέσα στην οποία όμως όλοι οι λαοί, όλες οι φυλές θα είχαν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους και το σεβασμό του ενός προς τον άλλον και θα συνέτρεχαν όταν κινδύνευε ο ένας, όλοι οι άλλοι υπέρ του άλλου. Δηλαδή αναβίωνε λίγο το μοντέλο της κοινοπολιτείας της Αμερικάνικης Επανάστασης που προηγήθηκε, και εδώ να σημειώσω κάτι που είναι τελείως άγνωστο, ότι ο Βεντότης, ο γνωστός φίλος του και συνεργάτης του στην Βιέννη, ο Βεντότης έχει μεταφράσει κατ' εντολήν του Λάγκεφελτ, του βαρόνου στον οποίο ήταν γραμματέας. Ο Ρήγας έχει μεταφράσει την ιστορία της Αμερικής ένα χρόνο πριν θυσιαστεί ο Ρήγας. Με το θάνατό του έβαλε τα θεμέλια μιας νέας πορείας στο ζήτημα το απελευθερωτικό, δεν λέω ακόμη το εθνικό απελευθερωτικό, το απελευθερωτικό από την Οθωμανική κυριαρχία. Είναι πραγματικά ο πρόγονος της ένοπλης ρήξης και πάντως της ρήξης με το σουλτανικό, με το οθωμανικό κρατικό μόρφωμα. Στο επίπεδο της πολιτικής διοίκησης νομίζω ότι, το είπα άλλωστε εν μέρη, νομίζω ότι εκεί είναι πιο βιαστικός, είναι περισσότερο αισιόδοξος από ότι νομίζουμε σήμερα ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως κάτι πρότεινε. Πρότεινε ένα βαλκανικό κρατικό μόρφωμα με δημοκρατικές αρχές, βεβαίως τις δημοκρατικές αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, οι οποίες ήταν εκείνη τη στιγμή και από μόνες τους επαναστατικές. Και μία ένταξη τουλάχιστον της Βαλκανικής, αν όχι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο σύνολό της, τουλάχιστον της Βαλκανικής, στην χωρία, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών, η οποία θα ζούσε κάτω από δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες. Αυτό είναι το όραμα. Αν αυτό ήταν πραγματοποιήσιμο ή όχι, βέβαια σήμερα δεν μπορούμε να δώσουμε μια σταθερή, μια έγκυρη απάντηση. Φαίνεται ότι είχε πάρα πολλές δυσκολίες, και όχι μόνον εκ του ότι συνελήφθη και θανατώθηκε ο Ρήγας. Η Βαλκανική ήταν και είναι ακόμη μια δύσκολη ζώνη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Ρήγας λοιπόν, συνοδεύοντας τον βαρόνο Λάγκελφελντ, πηγαίνει στη Βιέννη. Και η πρώτη καρπή, αν θέλετε, αυτής της επαφής του με τη Βιέννη είναι η έκδοση δύο βιβλίων το 1791, των δύο πρώτων βιβλίων του. Το ένα είναι το «Απάνθισμα φυσικής», ένα βιβλίο γραμμένο ακριβώς στην δημόδη γλώσσα, και ο ίδιος λέει γιατί το γράφει στο απλού νύφος, ακριβώς για να γίνεται κατανοητό ευκολότερα από τους μαθητές. Και το δεύτερο είναι το «Σχολείο
των τελικά των εραστών, ένα πάρα πολύ τολμηρό για την εποχή του μετάφρασμα, εράνισμα από βιβλία του Ρεστίφ ντε Λαμπρετόν, του πολύ προωθημένου Γάλλου συγγραφέα. Αυτά είναι τα δύο πρώτα δείγματα της συγγραφικής του προσπάθειας. Στη Βιέννη θα γνωρίσει και έναν κόσμο, έναν κύκλο Ελλήνων. Μερικοί από αυτούς θα γίνουν εν τέλει οι συνομότες, οι συνεργάτες του, οι σύντροφοί του στο επαναστατικό του κίνημα, στις επαναστατικές του, στις πολιτικές του, λέμε, προσπάθειες. Στη Βιέννη θα πάει και θα έρθει πολλές φορές από το Βουκουρέστι. Εκεί θα εκδώσει και άλλες συγγραφές του, ιδίως τα πολιτικά του συγγράμματα, τα οποία παίρνει μαζί του την εποχή που πια αποφασίζει ότι θα κατέβει στην Ελλάδα. Εκεί θα τυπώσει τους χάρτες του, θα τυπώσει επίσης την μετάφραση από το «Voyage du jeune anacarsis sans graisse» του Αβά Μπαρθελεμί, δηλαδή το νέο ανάχαρση, όπως λέμε στα ελληνικά, ένα βιβλίο συναρπαστικό, όπου ένας νέος σκήθης, είναι γνωστά αυτά, άλλωστε περιγράφει την περιήγησή του στην Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα, αλλά ένα βιβλίο που πραγματικά φέρνει πολύ πιο κοντά και τη νέα Ελλάδα στο ευρωπαϊκό κοινό. Λοιπόν, χάρτες, ανάχαση, βιβλία για το σχολείο, μια ομάδα, αν θέλετε, από συγγραφές, η χαλκογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Θουρή. Όλα αυτά είναι η πνευματική συγκομιδή του Ρήγα. Εκεί όμως θα οργανώσει και το επαναστατικό κίνημα. Εκεί θα βοηθήσει ή θα συνεργήσει, θα είναι συνεργάτης πάντως στην έκδοση της πρώτης ελληνικής εφημερίδας, την οποία εκδίδουν οι φίλοι και συνεργάτες του, οι αδελφοί Μαρκίδες Πουλίου. Τα πράγματα από εκεί είναι γνωστά, η μετάβασή του στην Τεργέστη, η προετοιμασία του επαναστατικού κινήματος, η σύλληψή του από τις αυστριακές αρχές, η παράδοσή του στους Τούρκους και η δολοφονία του ίδιου και των 8 συνεργατών του στο φρούριο του Βελιγραδίου τον Ιούνιο του 1798. Η πρόσληψη του Ρήγα πραγματικά είναι ένα σπουδαίο πρόβλημα της ελληνικής ιστοριογραφίας, γιατί εμφανίζεται πολύ νωρίς, είναι συνεχής και είναι δυναμική και δημιουργική. Από το 1806 έχουμε μια σπουδαία αναφορά στο Ρήγα και στο θάνατό του, στη θυσία του, από τον ανώνυμο της ελληνικής νομαρχίας. Αυτό είναι ένα σπουδαίο γεγονός, είναι μια σπουδαία μαρτυρία, γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον κάποιοι οπαδοί του Ρήγα είχαν ενστερνιστεί αυτή την επαναστατική ιδέα και τώρα την έφερναν στην επιφάνεια μέσα σε άλλες συνθήκες, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Φαίνεται ότι ανεξαρτήτως του αν συγγραφέας της νομαρχίας ή όχι είναι γνωστός και σε ποιο βαθμό έχει κάποια ανάμειξη σε αυτήν ο Χριστόφορος Περεβός, ο Περεβός αργότερα είναι εκείνος που φέρνει το Ρήγα στην επιφάνεια και τον ανεβάζει, και ξέρουμε σήμερα ότι ο Περεβός είναι μια σπουδαία επαναστατική μορφή του αγώνα. Επομένως, έχουμε ένα ομαλό πέρασμα, μια ομαλή σύνδεση του αγώνα του 21 με τη θυσία του Ρήγα. Αυτό δεν μπορεί βέβαια να μας ικανοποιεί απολύτως, γιατί μπορεί να είναι πολύ δυνατή αυτή η σχέση, αλλά δεν έχει μεγάλη έκταση. Το όνομα του Ρήγα, ύστερα από μια σιωπή
κάποιων χρόνων, ακούστηκε πάλι στην συνέλευση που είχε συνέλθει μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και συγκεκριμένα στην ομιλία του Ιωάννη Κολέτη. Ο Κολέτης στην αγόρευσή του είπε ότι θα ήθελα να ζουν ακόμη ή να είναι παρόντες οι Κολοκοτρωνέοι, οι Ζαΐμες, οι Γερμανοί και όλοι όσοι αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για να δουν πόσο έχουμε απομακρυνθεί από την μεγάλη ιδέα την οποία βρίσκομαι εκπεφρασμένη, να επιλέξει, στο τραγούδι του Ρίγα. Η τελική συνεισφορά του Ρίγα Φεραίου, εκτός από τα βιβλία και τη διδασκαλία της γλώσσας και ελληνικής και γαλλικής που έκανε και στο Βουκουρέστι και στη Βιέννη, ήταν τα τραγούδια του, και γι' αυτό τελικά συνελήφθηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο. Το λεγόμενο επαναστατικό τραγούδι, είτε αυτό είναι στη μορφή του χειρόγραφου που γράφονταν τα τραγούδια του και μεταδίδονταν ανά τον κόσμο με το χέρι, ή με την έντυπη μορφή που ακολούθησε μετά το θάνατό του, αλλά κυρίως η στοματική παράδοση είναι εκείνο που προέχει και το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί όλοι οι Έλληνες τα είχαν μάθει και τα τραγουδούσαν, και ήταν τελικά αυτή ήταν η αιτία που καταδικάστηκε ο Ρίγας με τους συντρόφους του. Και χαρακτηριστικά θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τον Κωνσταντίνο Κούμα, τον πρώτο κριτικό, ας πούμε, των τραγουδιών του Ρίγα, ο οποίος έγραψε τα εξής χαρακτηριστικά στο τέλος του αγώνα αυτά: «Με γλώσσαν τόσον δημόδη, ώστε την εκαταλάμβανε πάσα τάξης ελληνική, εις νόμων μουσικών, ώστις ήτο πάγκινος εις τα στόματα όλης της κατωτέρας κλάσεως της στερεάς Ελλάδος, εσυνέθεσεν οδύν παθητικοτάτην, δια της οποίας εκάλλει όλους εις τα όπλα, δια να αναλάβουν την αρχαίαν των δόξαν και ελευθερίαν». Από ό,τι διαβάζουμε στα πρακτικά της δίκης, δώσανε έμφαση στο γεγονός ότι ο Ρίγας συνελήφθη, ή μάλλον τον προδώσανε τη στιγμή ή τις τελευταίες στιγμές που τραγουδούσε και χόρευε με παρέα άλλων Ελλήνων στο σπίτι του Αργέντη, του Χιώτη. Ακόμη και ο Γκαριμπάλντι έμαθε τα τραγούδια του Ρίγα, όπως ξέρουμε, έμαθε ελληνικά και τραγουδούσε, στοιχείο που πέρασε κι αυτός, αλλά και οι Κολοκοτρωνέοι και όλοι οι επαναστάτες στην Πελοπόννησο και στο Μοριά και στα Στερεά τραγουδούσαν τα τραγούδια, και αυτά τα θεωρήσανε ένα φοβερό και μεγάλο επικίνδυνο όπλο στην πύλη. Να διαβάσω δύο συγκεκριμένα κείμενα, τα οποία αφορούν και την μοίρα των επαναστατών του Ρίγα, αλλά και τι είπαν πρόσφατα ορισμένοι κριτικοί ή ποιητές όπως ο Παλαμάς. Η εφημερίδα, μια ας πούμε βιενέζικη εφημερίδα, έγραψε το 1798 το εξής: «Ψυχή της οργανώσεως αυτής», του Ρίγα δηλαδή, «ή το κάποιος Ρίγας, ένας πλούσιος έμπορος από τη Βλαχία, τα σπανίας γνώσεις του μαζί με την ακριβή γνωριμία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τας εσυντρόφευε μεγάλη ελευθεριώτης, ενώ ο ίδιος, ο Ρίγας δηλαδή, διεκαίετο από τη φωτιά του πάλε ζωντανού πνεύματος της ελευθερίας της πατρίδος του. Εις κύκλους πολύ γνωστών του ομιλούσε πολύ ανοιχτά, ενώ οι αριστογειτόνιοι ύμνοι του ηχούσαν συχνά στα συμπόσια στα οποία ελάμβαναν μέρος και οι άλλοι Έλληνες». Αυτό ήταν μια αναφορά στο σύλληψη του Ρίγα του Φεραίου από μια βιενέζικη εφημερίδα. Τώρα κλείνω το χαρακτηρισμό πλέον, ή πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τα τραγούδια του Ρίγα, διαβάζοντας ένα εδάφιο από κριτική του Παλαμά, ο οποίος έγραφε τα εξής: «Ο στίχος του είναι άτεχνος, γυμνός, πρωτόγονος. Ο Ρίγας Βελεστηλής με μονάχη τις ενεργειές του, τη δύναμη, με το σιώνητο στίχο σε τραγούδι Αναστάσεως πρωτάκουστο». Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ στο τραγούδι του Ρίγα να ενώνεται μαζί με το κλέφτικο τραγούδι και να γίνεται ένα τεράστιο επαναστατικό ρεύμα. Ο Ρίγας έρχεται και στη λογοτεχνία.
ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του μας δίνει σε ένα σημείο τι ήθελε να παρουσιάσει όταν έδωσε στον Παναγιώτη τον Γράφο την εντολή να φτιάξει μια εικόνα για το Ρήγα. Και λέει ο Μακρυγιάννης, σε αυτή την εικόνα φαίνεται ο Ρήγας Βελεστίνος, όχι Βελεστινλής, το αγαθό παιδί της πατρίδας που βαστάει ένα σακουλάκι με τον σπόρο της λευτεριάς και σπέρνει αυτόν τον σπόρο. Αυτός ο σπόρος της λευτεριάς που ο Ρήγας τον σπέρνει για να φυτρώσει το δέντρο της ελευθερίας, όπως ξέρουν όσοι προσέχουν λίγο τις επιγραφές των Αγαλμάτων και των Ανδριάντων, υπάρχει στον Ανδριάντα του Ρήγα, σε αρχαία βέβαια ελληνική γλώσσα, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου. Ο Μακρυγιάννης επίσης, σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων του, ονομάζει τους ελεύθερους Έλληνες παιδιά του Ρήγα. Μετά το Μακρυγιάννη, σε άλλα απομνημονεύματα, του Σπηλιάδη, του Κολοκοτρώνη, του Κανέλου Δελιγιάννη και άλλων, αναφέρεται το όνομα του Ρήγα, συνοπτικά βεβαίως και μονολεκτικά, απλώς για να τονιστεί η σημασία του για την προετοιμασία της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Ήδη από τον 19ο αιώνα πάρα πολλά έργα, περίπου θα το έλεγα μυθιστορηματικές βιογραφίες ή μυθιστορίες δημοσιεύονται για το Ρήγα, γίνονται θεατρικά έργα τα τελευταία χρόνια, γίνονται ποίηματα. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, του Τυπάλδου ένα ποίημα, του Ιακώβου, του Τυπάλδου ένα ποίημα για τον Ρήγα. Έχουμε του Ζαλοκώστα ένα ποίημα για τον Ρήγα. Έχουμε του Προβελεγγύου ένα θεατρικό έργο για τον Ρήγα. Και του Βασίλη Ρώτα επίσης ένα θεατρικό έργο για τον Ρήγα τα τελευταία χρόνια. Τα θεατρικά αυτά έργα παρουσιάστηκαν στη σκηνή. Μάλιστα ο Παλαμάς, όταν παρακολούθησε την παράσταση του έργου του Προβελεγγύου, δήλωσε κάπου σε μια εφημερίδα ότι είχα συγκλονιστεί μέχρι δακρύων από την παράσταση αυτή. Εκτός τούτου έχουμε επίσης και εφημερίδες με τον τίτλο Ρήγας, στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, το 1850. Εκδίδονται εφημερίδες με τον τίτλο αυτό και πρέπει νομίζω να συνδυαστεί το γεγονός από την κίνηση των Επτανησίων το 1848, που είναι συνάρτηση, αν θέλετε, ή συνέχεια των εξελίξεων που είχαν γίνει τον ίδιο χρόνο σε όλη περίπου την Ευρώπη, εναντίον της απογειταρχίας, εναντίον των δυναστών, υπέρ των ατομικών και άλλων ελευθεριών. Ακόμη έχουμε συλλόγους με το όνομα Ρήγας και τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα και πρόσφατα ακόμη στα τελευταία χρόνια, στα χρόνια της δικτατορίας, αν θυμάμαι καλά, αν ξέρω καλά, δημιουργήθηκε μια οργάνωση νεολαίας με τον τίτλο Ρήγας Φεραίος, που κυρίως είχε πυρήνα τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα βαλκανικό όραμα και στο Μεσοπόλεμο και στην αρχή του 20ου αιώνα και αργότερα, ένα όραμα βαλκανικής συνεργασίας σαν απάντηση στο εθνικιστικό μακελιό των βαλκανικών λαών, που προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα στο έργο και στις δημοκρατικές ιδέες του Ρήγα. Νομίζω αυτή είναι η σπουδαιότερη πρόσληψη του Ρήγα στον 20ο αιώνα και υπολείμματα, τμήματα έτσι αυτής της ιδέας βρίσκουμε ακόμη και σήμερα, όπου μετά την κρίση των σοσιαλιστικών βαλκανικών καθεστώτων ξαναμπήκε ένα θέμα νέας συνεργασίας και νέας διάταξης της βαλκανικής, όπου πάλι ο Ρήγας αρχίζει να παίζει τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά, αν όχι τον ίδιο ρόλο που έπαιξε το Μεσοπόλεμο, ένα ρόλο πρότασης για μια βαλκανική συνεργασία και συνεννόηση. Και νομίζω ότι το έτος Ρήγα εντάσσεται σε αυτό το πνεύμα που καλλιεργείται στην Ελλάδα,
για μια φιλική και ειρηνική συνεργασία στα Βαλκάνια. Φοβάμαι, εγώ το συμμερίζομαι αυτό το πνεύμα, φοβάμαι όμως ότι δεν είναι πανελλήνια αυτή η ανάγνωση. Δεν είμαστε όλοι σίγουροι σε αυτή την ανάγνωση. Νομίζω ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα εθνικιστικές αναγνώσεις του Ρίγα, οι οποίες παραποιούν αυτό το πνεύμα και βλέπουν περισσότερο μια ελληνική, αν όχι ηγεμονία βέβαια, μια έντονη ελληνική παρουσία, ελληνική και πρόδρομο, ως πρόδρομο αυτής της ελληνικής παρουσίας αναγνωρίζουν το Ρίγα. Νομίζω δεν διευκολύνει αυτό το βαθύτερο νόημα του εορτασμού του φετινού για το Ρίγα. Το βαθύτερο νόημα εγώ το κατανοώ ως ένα μήνυμα, ένα νόημα βαλκανικής ειρήνης και συνεργασίας. Δύσκολο, δυσχερέστατο. Τα Βαλκάνια έχουν πάρει το δρόμο των εθνικιστικών ανταγωνισμών, αλλά πάντως ας θεωρηθεί τουλάχιστον από τη μεριά της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και τη μεριά του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα σαν μια πρόταση προς τη βαλκανική ειρήνη και τη συνεργασία. Ο Ρίγας πια νομίζω πως πρέπει να είναι πολύ γνωστότερος και η σιωπή που τον εκάλυπτε ή αν θέλετε το γεγονός ότι το όνομά του ήταν γνωστό μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό Ελλήνων, νομίζω πως τώρα πια μπορεί να είναι γνωστότερος σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς του, σε όλη τη σημασία της δράσης του και προπαντός στη σημασία που είχε το έργο του, μια σημασία που όπως αποδεικνύεται σήμερα εξακολουθεί να είναι πάντοτε επίκαιρο. Τόσο το πολιτικό, τόσο το διαφωτιστικό, όσο και το εθνεγερτικό του έργο.